Πώς κρίνεται το μέτρο για τη χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας και δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε στους μετανάστες, τεράστια διατύπωση, Τάκη, ναι, που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα μας τουλάχιστον 5 χρόνια. Έπρεπε να ήμασταν, κοιτάξτε, κουβεντιάσαμε πάρα πολύ με τον κύριο Πρεδεντέρη για αυτές τις ερωτήσεις και αποφασίσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι για να ξέρουμε και τι ζητάμε από τους πολίτες να απαντήσουν. Άρα μια πράγματι μεγάλη διατύπωση που όπως βλέπετε έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα εδώ η αρνητική και μάλλον αρνητική τοποθέτηση. 49,6. Πιο ελαφρύ από ό,τι περίμενα. Εγώ ήταν πιο αρνητικό. Αν υπάρχει προϋπόθεση. Νόμιμα τα 5 χρόνια. Ναι, αλλά στην επόμενη καρτέλα όμως. Στην επόμενη καρτέλα όμως, όπου το ερώτημα είναι πιο σαφές και αφορά τα παιδιά, βλέπετε ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ πιο καθαρές. Μια στιγμή, κύριε Αποτσίμ, πάμε εκεί. Λέω, καταρχήν να ξεκινήσω εδώ, να ξεκινήσω από το αυτονόητο. Ότι το μέτρο για να παίρνουν ελληνική ηθαγένεια, να εκλέγουν δηλαδή και να εκλέγεστε οι μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα μας τουλάχιστον 5 χρόνια. Αν δεν απατώμε, είναι η πρόταση Ρακούση. Αυτή η πρόταση που συζητείτε, εν πάση περιπτώσει. Είναι η πρόταση που περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Ακριβώς. Λέω τώρα, έχω την αίσθηση, περίμενα από τις αντιδράσεις που έχω ακούσει, ότι το αρνητικό πρόσωπο είναι μεγαλύτερο. Είναι πολλωμένη πάντως η κατάσταση. Πώς είναι πολλωμένη η κατάσταση. Σας παρακαλώ, δείξτε και την άλλη κάρτα. Γιατί θα κάνουμε συζήτηση περί πολλωμένης κατάστασης. Θα το κάνουμε και αυτό. Θέλω να αφήσετε, θα το κάνουμε και αυτό. Έχει μεγάλη αξία. Αρνητική απόλυτα. Κόμματα. Εδώ είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του λαού σε ποσοστά πάνω από 70% και στα δύο κόμματα. Αρνητική όμως επίσης είναι οι μισοί ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Και το 1/3 των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Και 23% του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο υποστηρικτικός της λογικής του νομοσχεδίου. Θέλω να μου πεις το εξής. Σε αυτό. Γιατί παρακάτω και εκεί διχάζονται. Τάκη, θέλω να μου πεις το εξής. Ποιοι, λοιπόν, είπαμε, ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι στο όχι. Στο αρνητικά. Πόσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι στο ναι? Στο ναι είναι 1/5 νεοδημοκράτες και 1/5 είναι και από το λαό. Δηλαδή έχει κυρία Δημοκρατία διαρροές προς την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Συνεπώς μπορώ εγώ να πω τώρα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο τέμνει την ελληνική κοινωνία όχι κάθετα αλλά οριζόντια. Τα κόμματα τέμνουν και δημιουργεί αντιφάσεις και αντιθέσεις σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Το λέω σωστά. Απόλυτα. Έχω ένα διχασμό να οφείλεται και στο γεγονός ότι η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Ναι. Ή δεν έχει ξεκινήσει καν, δηλαδή. Έγινε, πώς δεν έχει, σταμάτησε. Δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Με αξιμαχίες, με φωνασκίες, με δαιμονοποιήσεις. Ναι, όχι, γιατί γινότανε, και δεν ξέρω κύριε Βελόπουλε, το έχω ζήσει κι εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια βιομηχανία υβριστικών μηνυμάτων πανομοιότυπων. Όχι, ιδίου περιεχομένου. Που όχι. Σας ενοχλεί δημοψήφισμα, κύριε Βελόπουλε. Όχι, που φεύγουν από συγκεκριμένο κέντρο, κύριε Βελόπουλε. Είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Οργανωμένη επιχείρηση. Καταγγείλετε. Βεβαίως. Ονομαστικά ή γενικά. Τι ονομαστικά. Η γενική επιχείρηση. Το διαδίκτυο είναι ανώνυμο, κύριε Βελόπουλε. Άλλο λέω τώρα εγώ. Αν λοιπόν. Τι ονομαστικά. Ποιο υποκινεί. Στην αναντίον των εμπιστικών συστήσεων. Μπορώ να πω και εγώ. Άλλο να πάω σε δημοψήφισμα. Γιατί δεν καταθέτετε την πρόταση για δημοψήφισμα στη Βουλή. Δεν θα περάσει. Πότε έγινε δημοψήφισμα. Δηλαδή με συγχωρείτε, όλες προτάσεις που λέω τώρα κάτω. Μόνο η χώρα που γέννησε δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα σοβαρό. Για να δούμε λίγο το πρόβλημα. Η Ιταλία, η Ελβετία κάνουν δημοψήφισμα. Δεν το προβλέπει το σύστημα. Λέω παρακάτω είναι η κάρτα για το δημοψήφισμα και εκεί είναι υπερδημοψήφισμα. Ενδιαφέροντα ευρήματα. Εκεί φαίνεται ότι η θέση του λαού. Για να το δούμε. Για να δούμε όλα και να αποδείξουμε. Λοιπόν, πώς κρίνεται το μέτρο για τη χορήγηση ελληνικής ηθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών, όταν τουλάχιστον ο ένας γονιός είναι νόμος μετανάστης. Πάλι είναι η διατύπωση του νομοσχεδίου, έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι οι θετικές απόψεις είναι 64,9, είναι σαφώς πλειοψηφικές πλέον. 1/3, 33,4 διαφωνεί και μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων πλειοψηφικές απόψεις. Το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, αρνητική άποψη στο λαό, διχασμένη ακριβώς στα δύο η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την ερώτηση. Εδώ που μπαίνει και παράγον παιδί. Είναι το μόνο συνεπές κόμμα. Και της έτσι, αν θέλει πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για την κύρωση του νομοσχεδίου, 59,8 λέει 6, ναι, μάλλον 6, ναι. Στους 10 ναι. 36,8 λέει όχι, μάλλον όχι. Δηλαδή υπάρχει σαφώς μια πλειοψηφική άποψη υπέρ του δημοψηφίσματος. Είναι πλειοψηφία το οποίο προτείνει ο λαό. Παντού σε όλα τα κόμματα είναι πλειοψηφία. Σε όλα τα κόμματα είναι πλειοψηφία. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι και στου οπαδού του ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα των δικαιωμάτων. Μισό λεπτό. Μου κάνει εντύπωση.